Διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα των επιθέσεων στη Γάζα με νεκρούς που έχουν ξεπεράσει τους 690. Μαζί μας έχουμε πολύ σημαντικούς ομιλητές. Θα ξεκινήσουμε για να μας δώσει μια εικόνα και για τις εξελίξεις της επικαιρότητας με τον Χρυσόστομο Λουκά, δημοσιογράφο από το Στο Κόκκινο 105,5. Με ακούτε? Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διεξάγεται η σημαντική συζήτηση, συνομιλία, διαπραγμάτευση, όλα αυτά μαζί, μεταξύ Νετανιάχου και Τζον Κέρι. Άμα προκύψει κάποια κεχηρία, υποτίθεται θα είναι από αυτή την συνάντηση. Θυμίζω ότι ο Τζον Κέρι έχει την εντολή Ομπάμα να βρεθεί στην περιοχή για να ολοκληρώσει μια κεχηρία. Οι δηλώσεις που είχαμε το τελευταίο 48ωρο από τον Μπάν Κι-μουν, ο οποίος λειτουργεί ως ενδιάμεσος ανάμεσα στον Τζον Κέρι, τον Ομπάμα ουσιαστικά, και τον Νετανιάχου, ήταν σχετικά θετικές. Ο Μπάν Κι-μουν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μας είπε ότι υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει, υπάρχουν εμπόδια, αλλά είναι αισιόδοξο ότι θα έχουν μια κεχηρία. Αυτή η αισιοδοξία μεταφράζεται φυσικά σε συνεννόηση παρασκηνιακή και περιμένω και εγώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει ο Τζον Κέρι, αν θα επαυξήσει ή αν θα βγει πιο συνεσταλμένο. Παράλληλα, τρέχει ένα πρωτοφανές γεγονός. Έγινε ένα ακόμα extension, μια διεύρυνση 24ωρη της εντολής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για απαγόρευση όλων των πτήσεων των Αμερικανικών εταιριών για δεύτερο 24ωρο από και προς Ισραήλ. Θα δούμε αν θα ακολουθήσουν και οι Ευρωπαίοι, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό ο παράγοντας είναι ένα πλήγμα πολύ κέριο μέσα στο κατά καλό καιρό που επιφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον καλύτερο του σύμμαχο στην περιοχή και αυτό φυσικά αναδεικνύει όλες τις προεκτάσεις, όλες τις κόντρες που έχουν στον Λευκό Οίκο με το Τελ Αβίβ, ιδιαίτερα υπό την διακυβέρνηση του Νετανιάχου προδεξιού και του Λίπερμαν δευτερευόμενος. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να πετάξει τίποτα πάνω από το Ισραήλ δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος ή κάτι τέτοιο, είναι φυσικά κυρίως ψυχολογικό και δείχνει προς τα έξω ότι το Ισραήλ είναι κλειστό για δουλειές, δεν είναι business as usual, δεν μπορεί να κάνει γενοκτονία as usual, αυτό είναι το μήνυμα. Και φυσικά σημαίνει ότι έχει πόλεμο εκεί πέρα, όπως στην Ανατολική Ουκρανία, είναι το μακριά. Άρα υπάρχει πίεση της διεθνούς κοινότητας μέσω αυτής της οδηγίας απαγόρευσης. Είναι οδηγία της FAA των Αμερικανών. Είναι σύσταση της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, αλλά και αυτή ουσιαστικά θα πρέπει να ακολουθήσει. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Έχουμε να δούμε κάτι τέτοιο από τον πόλεμο του Κόλπου. Δεκαετίες ολόκληρες και το χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι εναντίον του συμμάχου τους, του Νετανιάχου. Είναι προφανές ότι στοχεύουν να πιέσουν για μια εκεχηρία. Αυτή είναι μια σοβαρή εξέλιξη. Η άλλη κάνει η συζήτηση με τον Νετανιάχου και τον Κέρι, θα το δούμε αυτό. Οι αεροπορικές απαγορεύσεις και μετά περνάμε λίγο στο τι γίνεται επί του εδάφους. Τα ξέρετε καλύτερα ενδεχομένως, αν παρακολουθείτε, είστε και από εκεί πέρα και από την περιοχή πάρα πολύ κόσμος από το ακροατήριο. Επομένως, έχετε και καλύτερη πληροφόρηση ενδεχομένως και εμείς στο ραδιόφωνο που είμαστε, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να έχουμε άμεση επικοινωνία. Το έχουμε καταφέρει. Μέσα στην εβδομάδα έχουμε μιλήσει δύο φορές που μπορώ να θυμηθώ με νοσοκομεία, με γιατρούς που χειρουργούν. Μας λένε αυτά που φαντάζεστε και αυτά που ξέρετε, πόσο δραματική είναι η κατάσταση. Πώς δουλεύουν, πώς λειτουργούν, πώς αναγκάζονται να βλέπουν νεκρούς καθημερινά. Και πάμε και στο θέμα της Χαμάς. Η Χαμάς είναι ουσιαστικά αυτό που ο κύριος Νετανιάχου έχει βάλει στόχο να ξεκάνει, έστω και αν δημοσίως κηρύττει ότι εμείς ούτε κατά των Παλαιστινίων είμαστε όλοι του λαού φυσικά, αλλά ούτε και σκοπεύουμε να ανατρέψουμε τη Χαμάς, εννοώντας φυσικά, όχι ότι δεν θέλω να τους ξεπαστρέψω, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να κάνω εσωτερική αναταραχή, στο εντοπαλαιστινιακό δηλαδή, και να ανατρέψω αυτές τις δυναμικές. Δεν θέλω παραπάνω από τη δουλειά μου.
που αυτή είναι να καταπολεμήσουν τους μαχητές. Αυτό λέει ο Νετανιάχου. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το πιστέψω, παρακολουθώντας όλες τις 16 αυτές τις ημέρες το τι κάνει. Δεν υπάρχει στρατηγικός στόχος πέραν φυσικά του να τελειώνουμε με την προοπτική των δύο κρατών. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο αγαπητά του Νετανιάχου. Δεν έχει πρόβλημα, δεν έχουν πρόβλημα οι Ηνωμένες Πολιτείες επί περίοδου Ομπάμα κιόλας. Φανταστείτε τι έχει να γίνει με την επόμενη διακυβέρνηση που μπορεί να είναι τη Χίλαρη Κλίντον. Οι Ευρωπαίοι δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Άρα αυτό είναι στρατηγικό, αλλά δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει πιο πολύ όσο, τόσο πολύ όσο η Χαμάς. Είναι λοιπόν κάτι που προκύπτει, όποιος έχει κάνει στρατό το γνωρίζει αυτό, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν βλέπεις τον εχθρό σου στριμωγμένο και εκτιμάς ή φαίνεται, τον μετράς ότι είναι στο πιο αδύναμο του σημείο, εκεί τον ξελοθρεύεις. Δεν έχει ικτό όταν μιλάμε για στρατιωτικές επιχειρήσεις και φυσικά αυτό που κάνει το Ισραήλ πέρα από άνθρωπο και γενοκτονία. Έχει και το στρατιωτικό, το καθαρά στρατιωτικό σκέλος, έχει έναν εχθρό, είναι η Χαμάς και όλες οι υπόλοιπες ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις στη Γάζα κυρίως που μάχονται, που αντιστέκονται δηλαδή στην κατοχή, που σημαίνει ότι όταν αυτός ο αντίπαλος είναι περικυκλωμένος, τρεμωγμένος στη γωνία, τώρα είναι ευκαιρία να τον καταστρέψεις. Αυτό έχει αποδειχθεί από το γεγονός ότι έχουν χτυπήσει επανειλημμένως ηγετικά στελέχη της Χαμάς, έχουν καταστρέψει τα σπίτια τους. Σήμερα χτυπήσανε το Αλ-Γάφα το νοσοκομείο με την λογική που ήταν και αλήθεια, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Στην Γάζα όλα στριμωγμένα είναι ότι βρήκανε ροκέτες της Χαμάς. Το ανθρωπιστικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο απαγορεύεται να χτυπήσεις νοσοκομείο. Το χτυπήσανε, το σοπεδώσανε. Γιατί να χτυπήσουν τη Χαμάς τώρα? Έκριναν προφανώς αυτοί οι σούπερ εγκέφαλοι στο Τελ Αβίβ ότι είναι πάρα πολύ στριμωγμένη η Χαμάς, εσωτερικά αποδυναμωμένη. Δεν έχει επιφέρει κάποιο όφελος για τους Παλαιστινίους. Αυτό είναι δικιά τους εκτίμηση, δεν είναι δικιά μου, να μην υπερεξηγηθώ. Και είναι η ώρα να τους τελειώσουμε όταν έχουμε ευνοϊκή συγκυρία πολιτικά. Στο Ιράν, μια πολύ μεγάλη δύναμη, μια περιφερειακή δύναμη, έχουν επικρατήσει με τυροπαθείς σε αυτή την περίοδο. Άρα χαλαρώνει η πίεση από αυτό το μέτωπο. Έχει ανοίξει ένα πολύ μεγαλύτερο μέτωπο από τη Σαουδική Αραβία δίπλα στο Ιράν, έχουν τα δικά τους στην περιοχή αυτή με το ISIS, ξέρετε, το Ισλαμικό κράτος. Όσο θα διαρκέσει, το έχουμε ξεχάσει αυτό, θα έχει μια διάρκεια παράλληλη. Η Αίγυπτος λειτουργεί υπό νέα πραξικοπηματική διεύθυνση, που σημαίνει ότι ο Αλ-Σίσι, που είναι ο νέος πρόεδρος, είναι ορκισμένος εχθρός των Ισλαμιστών, είναι μήπως συμπεριφέρθηκε στη μουσουλμανική αδελφότητα. Επομένως, αυτός ο άνθρωπος να προσπαθήσει να φέρει την εκεχηρία. Είναι τόσο δύσκολο που αναγκάστηκε ο ίδιος ο Τζον Κέρι να επιστρέψει, είχε φύγει και επέστρεψε ξανά, σπευσμένα μάλιστα, στη Μέση Ανατολή για να προσπαθήσει να το κάνει αυτό. Η Συρία, ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ δεν μπορεί να δώσει όπλα αυτή τη στιγμή απασχολημένος περισσότερο. Χεζμπολά, ο Λιβάνος πιέζεται πάρα πολύ με το θέμα των προσφύγων. Φυσικά ο Ναστράλα είπε θα μπορεί να βοηθήσει. Είναι μέχρι στιγμής μια απειλή για το Ισραήλ, είναι ερωτηματικό όμως αυτό. Άρα λοιπόν σε αυτήν την δυναμική στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο, κάποιοι έκριναν ότι η Χαμάς δεν έχει συμμάχους και εύκολα μπορούν να το βοηθήσουν. Είναι απομονωμένος ηγετικά αυτός ο πόλος αντίστασης, άρα είναι η ώρα να χτυπήσουμε. Το προσπαθούν 16 ημέρες πρωί-βράδυ. Και από ό,τι φαίνεται, μετά την καταληκτική παρέμβαση του Μπαράκ Ομπάμα, και εδώ θα ολοκληρώσω λίγο το ενημερωτικό σκέλος και λίγο το πώς θα πάνε τα πράγματα για να δώσω την ομιλία τη συνέχεια εδώ στα παιδιά. Ο Ομπάμα είπε ξεκάθαρα, που μίλησε προχθές από το Λευκό Οίκο, όχι, μπάστα, σταμάτα, φτάνει. Άρα, αν όσο βαράσατε, βαράσετε, όσο χτυπήσατε τη Χαμάς, τη χτυπήσατε. Το είπε και μάλιστα πολύ συγκεκριμένα, έχετε επιφέρει σοβαρές ζημιές στη Χαμάς. Ήταν το ένα το κρατούμενο από τις δηλώσεις του Ομπάμα, στον στόχο λοιπόν του Ισραήλ. Το άλλο που είπε πρώτα ο Μπαράκ Ομπάμα, και εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι τα έχει μετρήσει, τα έχει υπολογίσει και δεν του βγαίνουμε, οπότε πρέπει να σταματήσει τον Νετανιάχου, που είναι ανεξέλεγκτος από ένα σημείο και μετά, είναι ότι είπε στις δηλώσεις του τόσοι νεκροί Παλαιστίνοι, τόσοι νεκροί Ισραηλινοί. Και δεν στέκομαι μόνο να στην μια φορά των αριθμών, στέκομαι και στη σειρά με τα οποία είπε πρώτα έβαλε τους Παλαιστίνιους νεκρούς και μετά έβαλε τους Ισραηλινούς. Πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Και μετά ξεκαθάρισε ότι στέλνει τον Τζον Κέρι στην περιοχή με εντολή να βγάλει μια εκεχηρία. Άρα ο Λευκός Οίκος έχει πει όχι, τελειώνουμε με αυτό. Μετά ήρθε η είδηση της απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το Ισραήλ, πρωτοφανές. Τώρα μάθαμε πριν από 10 λεπτά, το είδα, συνεχίστε για 4-24 ώρες. Ενδεχομένως να έχει σχέση με πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις για μια εκεχηρία εδώ πέρα. Πιέζουν δηλαδή οι Αμερικανοί κι άλλο.
Αλλά όλα αυτά δείχνουν, για να καταλήξουμε κάπου, ότι η προοπτική της εκεχηρίας είναι πραγματική. Δεν ξέρω αν θα γίνει μέσα στη βδομάδα, ευελπιστούμε να γίνει μέσα στη βδομάδα. Δεν σημαίνει ότι επειδή διαφαίνεται παράθυρο συμβιβασμού θα έχουμε μια εκεχηρία, γιατί ξαναλέω, από ένα σημείο και μετά ο Νετανιάχου είναι ανεξέλεγκτος. Πραγματικά ανεξέλεγκτος. Ο άνθρωπος είναι ακροδεξιός, καθαρός, καθαρόαιμος και όλα αυτά που ακούω από διάφορους αναλυτές, πολύ έμπειρος, που λένε ναι, αλλά τα μετράει καλά, ναι, αλλά τα ξέρει καλά, ναι, αλλά βάλτε και στην παράμετρο μια άλλη παράμετρο, αφού τα ξέρει τόσο καλά, γιατί πίστεψε ότι θα ξεκάνει την Χαμάς τώρα και γιατί δεν τα έχει καταφέρει. Άρα λοιπόν, πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία για μια εκεχηρία, παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικό το ενδεχόμενο με τις εξελίξεις. Βαρόμετρο για το προς τα πού πάνε τα πράγματα, αυτές οι πιέσεις έξωθεν, το εξωτερικό, με την FIA, με την απαγόρευση πτήσεων και με τις δηλώσεις που δειλά-δειλά τώρα και οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να αλλάζουν λιγάκι. Είπε χθες ο Φαμπιούς, ο πρόεδρος εξωτερικών της Γαλλίας, ότι έχουν πεθάνει πάρα πολλοί Παλαιστίνοι και αυτό είναι απαράδεκτο. Το θυμήθηκε λίγο αργά φυσικά, έτσι με 660 νεκρούς, αλλά το θυμήθηκε. Που σημαίνει ότι μεταξύ τους τα έχουν συμφωνήσει οι ηγέτες ότι πρέπει κάποια στιγμή να μπουν, να μπει το φρένο τώρα. Εδώ θα σας το αφήσω. Δεν θέλω να πιέσω τους πολιτικούς ακόμα, δεν τα έχετε ακούσει. Κάναν πρωτοφάνη, κάναν τέρατα. Ειδικά οι Ευρωπαίοι, η Άγγελα Μέρκελ και η χειρότερη από όλους, έχει βγει υπέρ του Ισραήλ. Έχει ξεχάσει τελείως ότι συμβαίνει στη Γάζα, με την πλευρά των Παλαιστινίων. Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο πότε θα έχουμε μια εκεχηρία. Και πολύ σημαντική παράμετρο, μην ξεχάσω, φυσικά επιτέλους η συμφωνία μεταξύ Χαμάς Φατάχ για τους όρους μιας εκεχηρίας. Άρα τώρα το Παλαιστινιακό λίγο σταθεροποιείται και προς τα έξω θα έρθει το επόμενο μέρος της διαπραγμάτευσης, το οποίο το περιμένουμε να μας βγει μέσα στον Τζον Κέρι, Παν Κι Μουν, δευτερευόντως. Και δεν σημαίνει ότι θα γίνει ανέμακτα τα επόμενα 24 ώρα. Θα γίνει πιο δύσκολο πριν γίνει πιο πριν παγώσει αυτό το μέτωπο. Αυτά. Thank you.